Γεια σας και πάλι φίλοι μου, Μιγάλης εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επικό trailer reaction. Στο σημερινό βίντεο, παιδιά, θα κάνουμε reaction το Lord of the Rings, The Rings of Power, δεύτερη σεζόν. Έχει βγει τώρα εδώ 2 μέρες περίπου και είναι στα 8.750.000 μέχρι στιγμής το official trailer ουσιαστικά, όπου στις 29 Αυγούστου, αν είδα καλά, βγαίνει η σειρά. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε ευθύς αμέσως το trailer, που είναι πολύ επικό. Δεν το κρύβω, το έχω δει καμία 50-60 φορές. Είχαμε και μια ωραία συζήτηση στο TikTok εχθές με ένα φίλο που μου εξήγησε κάποια πράγματα για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη εποχή που εγώ δεν ήξερα και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όσο αφορά την πρώτη σεζόν, με βρήκε πολύ απογοητευμένο για πολλά πράγματα. Δεν είμαι όμως ο κατάλληλος που θα μιλήσει για τη Μέση Γη, για το Σιλμαρίλιον, οπότε ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Έτσι λοιπόν έκατσα εχθές στο χθεσινό live στο TikTok και έμαθα κάποια πράγματα, αλλά και πάλι μου λένε τόσο τεράστιος ο κόσμος του Tolkien, όπου πρέπει να κάτσω να διαβάσω τα βιβλία. Κάποια στιγμή θα το κάνω, αλλά από αυτό που είδα από το συγκεκριμένο τρέιλερ στη δεύτερη σεζόν, φαίνεται ότι είχε ανεβεί πολύ περισσότερο ο πύχης και όσο προχωράει θα κλιμακώνεται όλο και περισσότερο, οπότε μην περιμένετε τίποτα αντίδραση και λοιπά. Έτσι, το τέλος είναι που μου αρέσει στο τρέιλερ, θα σας πω από πού. Πάμε ευθύς αμέσως να δούμε το τρέιλερ. Πάντως ο Ντούριν επιστρέφει, έτσι, τα αγαπημένα μας ξωτικά. Πάμε παιδιά, θα είναι φοβερό. Θέλω να πιστεύω θα είναι φοβερό. Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα να δω το House of the Dragon, γιατί μου έχουν πει ότι η σεζόν είναι καταπληκτική, οπότε μπορεί να το ξεκινήσω σήμερα. Γενικά μες τη βδομάδα θα το ξεκινήσω. Μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε παιδιά, πάμε να το δούμε. Sauron sees himself as master of all Middle-earth. He seeks to rule it not only through conquest, but by bending the minds of all its peoples to his own. And for that he needs not armies. No! But rings. In choosing to wear those rings, you have all become his collaborators. Mm-hmm. I know you believe this ring is deceiving me, but I believe it is guiding me. All this may be by his design. These rings may be how he attains power. They must be destroyed. We will discuss the rings once you have answered the question. Who is this man? He is no man. He deceived me. He is Sauron. What do I call you? A sharer of gifts. Our work begins now. I have walked across mountains and deserts to help my friend find his destiny, one the fate of the world may depend on. Is it my task to stop the fire? Is it my task to face Sauron? To try and cheat death might lead to an even greater catastrophe. Father, take off the ring. Άρε Ντούριν. Από εδώ και μετά μ' αρέσει το τρέιλερ. Μουσικάρα. Every soul in Middle Earth is in peril. Μουσικάρα. Would you abandon them to their doom? No, what have you done to me? Leave Sauron to me. Promise me, Elrond.
He will not stop until he is destroyed. Forgiveness takes an age. I need your axe, old friend. Fight with me! Fight with our friends! When the darkness falls, there are always some who rise forth and shine. You will give me the nine. Έτσι. Οκ. 29 Αυγούστου, παιδιά. Πρέπει... εντάξει. Ελπίζω να είναι καλό. Ελπίζω να έχει ανέβει ο πύχης λίγο παραπάνω. Εξάλλου, όσοι έχετε διαβάσει, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια, περίπου 800-900 εκατομμύρια, δαπανήθηκαν για το ξεκίνημα της πρώτης σεζόν, για να φτιαχτούν τα σκηνικά, για να διατηρηθούν και μετά να προχωρήσει η σειρά. Λοιπόν, ντεμπούτο 29 Αυγούστου, φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον έτσι ξεκινάει. Κάποιοι λένε ότι ο άλλος πρέπει να είναι ο Γκάνταλφ, αλλά από τα λίγα τα οποία άκουσα εχθές στο live μου είπανε ότι οι πέντε μάγοι κατέβηκαν στην Μέση Γη την τρίτη εποχή. Εμείς βλέπουμε τη δεύτερη εποχή. Η κάθε εποχή είναι περίπου 3.000 χρόνια, νομίζω. Μη με μπροκώσετε στα σχόλια από κάτω. Δεν το έχω ψάξει, έτσι τουλάχιστον μου είπανε ότι η δεύτερη εποχή ήταν 3.000 χρόνια. Αλλά πάνω κάτω αυτό μου εξήγησε ο φίλος, ότι κάθε εποχή είναι περίπου 3.000 χρόνια. Έτσι. Και ότι έχουν εμφανιστεί οι τρεις μάγοι. Οι άλλοι δύο δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ο τρίτος είναι αυτός ο Ράγκσταντ, πώς λεγόταν αυτός που είχε τον είχαν πιτσιλίτσι, δεν ξέρω εγώ, περιστέρια, που είχε αυτό το έλκεθρο, είναι ο ένας. Ο Γκάνταλφ και ο Σάρουμαν, έτσι, μου είπε για κάποιον Μόργκοθ, ότι ο Μόργκοθ είναι πιο δυνατός από τον Σάουρον, ότι ο Σάρουμαν ήταν στην πρώτη εποχή, ότι πολεμούσαν χιλιάδες χρόνια ταξωτικά, ότι ταξωτικά ήταν τα πρώτα θύματα όπου δημιουργήσαν τα Orcs. Έτσι τώρα σας λέω αποσπασματικά, δηλαδή κάποια πράγματα που είπε, έτσι, ο Ρουθ, πώς μου τον είπε, είναι ο Θεός, ο δημιουργός όλου του κόσμου γενικώς. Τέλος πάντων, φάνηκαν πάρα πολύ ενδιαφέροντα που μου είπε ο φίλος και τον ευχαριστώ κιόλας. Εντάξει, περιμένουμε, παιδιά. Περιμένουμε 29 Αυγούστου να ξεκινήσουμε να δούμε το πρώτο επεισόδιο και θα επανέλθουμε με την κριτική του House of the Dragon και του Άργου του Δαχτυλιδιού. Λοιπόν, παιδιά, τα φιλιά μου, έρχονται καινούργια βίντεο όπως καλά ξέρετε. Έτσι, τα φιλιά μου. Προσέχετε, μείνετε συντονισμένοι και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!